Καλησπέρα, βρισκόμαστε στο στούντιο που γίνονται σεμινάρια εταιρείας Kiana και σε επαγγελματίες κομμωτές και δίπλα μας, κοντά μου δηλαδή, έχω τον ιδρυτή της εταιρείας Kiana, κ. Γιάννη Βασιλιάδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ και για τη φιλοξενία. Και εμείς ευχαριστούμε που διαλέξατε τον χώρο μας για να κάνετε αυτή την παρουσίαση. Αλίμονο, είστε 16 χρόνια στον χώρο των καλλιτικών περιποίησης μαλλιών. Ναι. Σωστά. Άλλοι λένε ότι είναι πολλά, εμείς λέμε ότι είναι λίγα. Άρα έχετε δώσει και άλλα πράγματα. Βεβαίως. Νομίζουμε ότι είμαστε ακόμα στην αρχή. Τι καινούριο δίνει η εταιρεία σας στον χώρο αυτό? Ένα χώρο που είναι αρκετά ανταγωνιστικός. Πολύ ανταγωνιστικός. Είναι ο χώρος της ομορφιάς, βέβαια, που μας αρέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό... Φαίνεται άλλωστε. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς το ίδιο. Είστε καλά. Και είμαστε ευχαριστημένοι να δημιουργούμε συνέχεια καινούργια πράγματα για τους κομμωτές και οι κομμωτές φυσικά να τα περνάνε στον όλο κόσμο, σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, γιατί αυτό δίνει την ομορφιά και την εξωτερική πρώτα απ' όλα και μετά την εσωτερική. Ποιο είναι το σύνθημά σας, βασικά ο στόχος σας ως εταιρεία? Ο στόχος μας, παρόλο που η εταιρεία είναι μια ελληνική εταιρεία και δει από τη Βόρεια Ελλάδα, ο στόχος μας από την αρχή που ξεκινήσαμε το 2006 ήταν να ακουστούμε και να προωθήσουμε τα ελληνικά προϊόντα όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Το δεύτερο είναι εύκολο. Όσο υπάρχει μεράκι και αγάπη, είναι εύκολο. Βέβαια, υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν για να πας να απευθυνθείς σε μια αγορά 8 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που είναι ο πλανήτης όλος και να φύγεις από τα στενά όρια της Ελλάδας. Αλλά αυτό είναι και μία πρόκληση που μας κάνει να γινόμαστε πιο δυνατοί, πιο ανταγωνιστικοί και να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε μια εταιρεία στη Βόρεια Ελλάδα όπως η δική σας. Θα ήθελα όμως λίγο να μιλήσουμε για τα προϊόντα. Ποια ακριβώς προϊόντα μπορεί να βρει ο επαγγελματίας κομμωτής σε εσάς? Επειδή συμμετάσχουμε εδώ και 10 χρόνια σε εκθέσεις του εξωτερικού και δει στην Ιταλία που είναι η μεγαλύτερη έκθεση στο χώρο μας, στον επαγγελματία κομμωτή, βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλά προϊόντα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές εταιρείες, ακόμα και από τις πολυεθνικές. Έχουμε μια πολύ μεγάλη γκάμα, πλήρη γκάμα, με προϊόντα καλοπισμού μαλλιών, που είναι το κατεξοχήν αξεσουάρ που κουβαλάει πάντα η γυναίκα, αλλά και ο άντρας πάνω της. Τα μαλλιά, Τα μαλλιά. Ξέρετε εσείς καλύτερα από μένα πόσο σημαντικό είναι τα μαλλιά για μια γυναίκα και πόσο σημαντική είναι η περιποίησή τους και να φαίνεσαι όμορφη. Γιατί τα μαλλιά είναι, όπως λέω εγώ, τα αξεσουάρ που κουβαλάει πάντα μια γυναίκα πάνω της. Μια μπλούζα την αγοράζει, δεν της αρέσει, μπορεί να την πετάξει. Τα μαλλιά της όμως, άμα δεν τα κάνει καλά στο κομμωτήριο, δεν είναι όμορφα, γυαλιστερά, υγιή, δεν μπορεί εύκολα να κάνει μετά αλλαγές. Ναι, το ξέρω, το καταλαβαίνω αυτό. Και το βασικό που έχουμε εμείς σαν εταιρεία, σαν μότο, είναι υγεία. Υγεία και ομορφιά. Τι σημαίνει υγεία, υγιή μαλλιά. Τι σημαίνουν υγιή μαλλιά? Υγιή μαλλιά είναι αυτά που γυαλίζουν στον ήλιο, γιατί, να μπω λίγο σε λεπτομέρειες, γιατί τα λέπια της τρίχας είναι καλά κλεισμένα. Όπως τα μικρά παιδιά, οι μικρές κοπέλες, 14-15 χρονών, που έχουν κερατίνη στα μαλλιά τους, που είναι υγιή τα μαλλιά τους, που δεν είναι βαμμένα, βλέπετε πως γυαλίζουν στο φως του ήλιου. Έτσι και μεγαλώνοντας όμως, χάνουμε πολλά από τα συστατικά, με τις βαφές και με όλα ταλαιπωρούνται τα μαλλιά, ανοίγουν, κλείνουν τα λέπια και δεν κλείνουν καλά, οπότε δεν γυαλίζουν τα μαλλιά. Μιλήσατε για την κερατίνη. Ναι. Ξέρω το προϊόν για την κερατίνη, η κερατίνη που έχετε εσείς μάλλον, είναι από τα καλύτερα της αγοράς. Η κερατίνη... Το κομμωτήριο πάω, είναι κερατίνη Kiana, κερατίνη Kiana. Είναι μόνιμο αυτό το label, έτσι? Ναι, είναι must. Νομίζω ότι έχουμε κάνει την καλύτερη δουλειά που μπορούσαμε να κάνουμε στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, θα έλεγα. Έχουμε κάνει το καλύτερο προϊόν, το οποίο είναι φυσικό προϊόν, δεν έχει χημικά μέσα. Και είναι αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Η εταιρεία μας, σας λέω, πάει στην υγεία των μαλλιών. Και η υγεία των μαλλιών είναι όσο λιγότερα χημικά χρησιμοποιούμε, τόσο πιο υγιή μας είναι τα μαλλιά μας. Και έτσι η κερατίνη πραγματικά είναι κορυφαία στον κόσμο, θα έλεγα. Όποια γυναίκα και εσείς το δοκιμάσανε, αντιλήφθηκαν την ποιότητά της. Έτσι προσπαθούμε και σε όλα τα προϊόντα μας. Και έχουμε 6 σειρές, έχουμε την Queen, έχουμε τη Herborea που έχει να κάνει με τα φυσικά μαλλιά, έχουμε βαφές χωρίς αμμονία, με πολύ λίγα συστατικά για να μην καταστρέφουν τα μαλλιά και να έχουμε αυτή την υγεία των μαλλιών
που γυαλίζουν τα μαλλιά και σας είπα είναι ταλέπια. Τα λέω λίγο εντάχει βέβαια. Δεν πειράζει, καταλαβαίνουμε. Όσοι ασχολούμαστε με τα μαλλιά, όπως το καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα. Όλες οι γυναίκες ασχολούνται με τα μαλλιά. Τώρα βέβαια ασχολούνται και οι άντρες. Πολύ σημαντικό, ε. Και έχουμε και άντρική σειρά. Μεγάλη περιποίηση πλέον και ο άντρας. Έχει ξεφύγει από αυτό το παλιό που ήταν οι άντρες ό,τι να είναι. Δεν τους ένοιαζε. Τώρα βλέπουμε ότι οι άντρες περιποιούνται ακόμα περισσότερο τα μαλλιά τους και από τις γυναίκες πολλές φορές. Πού οφείλεται αυτή, θεωρείτε, η μεταστροφή των αντρών? Νομίζω ότι πλέον η ομορφιά και η υγεία είναι το σύνθημα που έχουμε όλοι μας. Δεν έχουν φίλο. Και δεν έχουν και φίλο, πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα λοιπόν στις δράσεις. Είστε μια πολύ δραστήρια εταιρεία εξωστρεφής. Συμμετέχετε σε εκθέσεις πανευρωπαϊκά και στην Ελλάδα, αλλά και έχετε έντονο το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Στη σύγχρονη εποχή, νομίζω ότι μια εταιρεία για να μπορέσει να σταθεί στον χώρο πρέπει πρώτα απ' όλα να βγάλει ένα κοινωνικό πρόσωπο. Και είναι, για μας ήταν από εμάς έμφυτο, γιατί όλοι που ασχολούμαστε με την εταιρεία, και εγώ και η συνεταιρή μου, ήμασταν άνθρωποι του αθλητισμού, του ομαδικού αθλητισμού. Μας αρέσει να δουλεύουμε ομαδικά. Και πάνω σε αυτό έχουμε χτίσει στη βοήθεια σε πολλά σπορ, σε πολλές κοινωνικές ομάδες ευαίσθητες, όπως είναι το Άλμα Ζωής, το Make a Wish, που έχουν να κάνουν με την υγεία των μικρών παιδιών, των γυναικών και οτιδήποτε άλλο. Και μια εταιρεία για να μπορέσει σύγχρονα να επιβιώσει και να βοηθήσει, πρέπει από τα κέρδη που βγάζει να βοηθάει και τους ανθρώπους. Και βλέπουμε σε πολλές μελέτες ότι πράγματι ο κόσμος αυτό το αναγνωρίζει και πραγματικά επιλέγει εταιρείες που θα συνεργαστεί, που θα προμηθευτεί τα προϊόντα τους, σε αυτές που έχουν κοινωνικό πρόσωπο. Εμείς βέβαια δεν το κάναμε γι' αυτό. Το κάναμε γιατί έβγαινε έμφυτο από εμάς και γι' αυτό φαίνεται. Και όλοι που συνεργαζόμαστε το αντιλαμβάνονται αυτό και πραγματικά και εμείς το παίρνουμε πίσω. Όμως πέρα από αυτό έχουμε και τον αθλητισμό. Άλλη αγάπη, άλλη αδυναμία για εσάς. Σας είπα, ήμασταν παιδιά του αθλητισμού, ακόμα και τώρα ασχολούμαστε πολύ ενεργά. Στηρίζετε ομάδες. Και στηρίζουμε ομάδες παντού και σε όλη την Ελλάδα. Και μας στηρίζουν και αυτοί, θα έλεγα. Και έτσι γίνεται μια δράση, αλληλεπίδραση και ωφελεί όλους. Πάμε λοιπόν στο στούντιο που βρισκόμαστε και σήμερα. Τι ακριβώς γίνεται εδώ? Το στούντιο είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σαν ακρογωνιαίος λίθος για την εταιρεία. Η Κιάννα βασίστηκε πάρα πολύ στους κομμωτές, γιατί αυτοί είναι που ασχολούνται με τα προϊόντα μας. Εμείς λοιπόν για να μπορέσουμε να ενταχθούμε στους κομμωτές σαν ίσο κομμάτι, θέλαμε να τους προσφέρουμε επιμόρφωση και ενημέρωση και για τα προϊόντα μας, αλλά και γενικά. Γι' αυτό και κάθε χρόνο στο στούντιο, όχι κάθε χρόνο, στο στούντιο κάθε εβδομάδα κάνουμε σεμινάρια, φέρουμε διάφορους κομμωτές να δείξουν καινούργιες τεχνικές, να δείξουν τη χρήση των προϊόντων για να ενημερώνονται οι κομμωτές. Γιατί η μόδα στην κομμωτική κάθε 6 μήνες αλλάζει. Οπότε πρέπει ο κομμωτής να είναι ενημερωμένος. Αυτοί οι κομμωτές που είναι πετυχημένοι, θα δείτε, είναι αυτοί που παρακολουθούν σεμινάρια. Άμα πάτε εσείς σε ένα κομμωτήριο, θα δείτε ένα κομμωτή, αν έχει τα πτυχία στον τοίχο. Καταλαβαίνετε και μετά στο αποτέλεσμα που θα βγάλει στα μαλλιά σας πόσο πιο ωραίο και όμορφο είναι το αποτέλεσμα. Αυτοί που δεν ασχολούνται, αυτοί μένουν πίσω. Λοιπόν, σε αυτό εμείς βασιστήκαμε και γι' αυτό τους προσφέρουμε επιμόρφωση και στην Ελλάδα και εδώ στο στούντιο, αλλά και στο εξωτερικό. Κάνουμε πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, σε σχολές κομμωτικής πολύ γνωστές όπως είναι το Ινιενκάι, ο Βιτάλ Σασούν, Λογκέρα στην Ισπανία. Πάμε εκεί, κομμωτές, κάθονται μια εβδομάδα, επιμορφώνονται και έρχονται μετά πίσω και κάνουν όλα αυτά τα αποτελέσματα στα μαλλιά των πελατών τους και είναι πραγματικά όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Όμως, νοιάζεται τόσο πολύ για τους κομμωτές που εκτός από επιμόρφωση προσφέρεται και άνεση. Μιλάω για την νέα σειρά παπουτσιών που έχετε φτιάξει ειδικά για αυτούς. Για ποια? Για τα ειδικά παπούτσια που έχετε φτιάξει ειδικά για αυτούς. Ναι, νομίζω είναι ένα πρωτοποριακό. Θα να μας άρεσε και όλα τα παπούτσια να τα δούμε. Ναι, λίγο. Ναι. Να σας δείξω εδώ. Φοβερό. Αυτό είναι το αντρικό, το παπούτσι. Και αυτό είναι ένα γυναικείο. Είναι σε άσπρο και σε μαύρο χρώμα. Φοβερό. Θα τα δείτε καλύτερα. Είναι μια πρωτοποριακή. Είναι πάρα πολύ καλή ποιότητα. Είναι ανατομικό. Είναι 24 ώρες. Από αυτό που θέλουν οι κομμωτές από την πολύ ορθοστασία να ξεκουράζονται.
να είναι ξεκούραστα την ώρα της δουλειάς τους και νομίζω ότι παγκόσμια είμαστε η μοναδική εταιρεία κομμωτικής που έχει βγάλει προϊόν παπούτσι για τους κομμωτές που δουλεύουν στα κομμωτήρια πολλές ώρες ορθοστασία. Είναι κάτι πρωτοποριακό που νομίζω είμαστε πολύ περήφανοι για αυτό το επίτευγμα που σκεφτήκαμε και κάναμε. Και οι κομμωτές το αγκάλιασαν αυτό. Έχει απαιτηθεί, μπράβο. Βεβαίως, γιατί νιώθουν ότι η Κιάνα ενδιαφέρεται όχι μόνο για τα προϊόντα μαλλιών, αλλά για την ευκολία τους, για να είναι υγιείς οι ίδιοι κομμωτές. Και να τρέχουν τις πελάτησες, τις ιδιαίτερες. Καλά, ναι, σαφώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλη αγάπη για τις... για τους κομμωτές και τις κομμώτριες και έτσι προσπαθούμε να τους καλύπτουμε σε όλα όσο μπορούμε με πρωτοποριακές ιδέες και αυτό εκεί πάνω βασίστηκε η Κιάνα στην καινοτομία και ένα κομμάτι είναι και αυτό. Την έχει συμπεριλάβει η καινοτομία και στα προϊόντα όμως φαντάζομαι. Πάνω απ' όλα από εκεί ξεκινήσαμε με την υγεία των μαλλιών που αυτό δώσαμε βάση και προσπαθούσαμε ό,τι προϊόν βγάζουμε να είναι πιο υγιή το μαλλί. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Πάμε τώρα λοιπόν στις πελάτησες που ενδιαφέρονται για το τρίχωτο της κεφαλής τους. Συμβουλές. Έχουμε γυρίσει από το καλοκαίρι. Τα μαλλιά είναι ακόμα σε κατάσταση θαλασσινή, θα έλεγα, ή θυμαρωματάλιθα. Τι μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι ή τι προτείνετε εσείς να κάνουμε για να τα βοηθήσουμε να αναζωογονηθούν ξανά. Και να είναι έτοιμα για το χειμώνα, τις μασιές και τα πιστολάκια. Όπως λένε οι γιατροί, η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία. Γι' αυτό εμείς έχουμε ήδη μία σειρά, η οποία είναι καλοκαιρινή, είναι πριν τη θάλασσα και κατά διάρκεια που πηγαίνει η γυναίκα για μπάνιο. Υπάρχει μάσκα, η οποία είναι λιβύν, δεν ξεβγάζεται δηλαδή, βγαίνει από τη θάλασσα, τη βάζει και τα μαλλιά της δεν αφυτατώνονται. Υπάρχει και αντιλιακό, όπως βάζουμε στο δέρμα μας, βάζουμε και στα μαλλιά. Και έτσι πριν εκτεθούμε στον ήλιο προστατεύουμε τα μαλλιά μας για να μην αφυτατώνονται και έτσι πάρα πολλές πελάτησες που τα χρησιμοποιούν νιώθουν τα μαλλιά τους δεν καταστράφηκαν μέχρι το φθινόπωρο που είναι όλους τους καλοκαιρινούς μήνες. Άρα έχετε και λιανική, δεν έχετε μόνο χονδρική. Βεβαίως, έχουμε στο e-shop περισσότερο. Μπορεί ο καθένας να τα βρει στο e-shop τα προϊόντα και πράγματι γίνεται μια πάρα πολύ ωραία δουλειά. Και επειδή αντιλαμβάνεται ο κόσμος ότι τα προϊόντα είναι ποιοτικά πάρα πολύ. Δεν γιώμαι κι εγώ, αυτό το έχω δοκιμάσει. Τα έχει αγκαλιάσει και το e-shop μας συνέχεια ανεβαίνει. Τώρα για μετά το καλοκαίρι, φυσικά πρέπει να χρησιμοποιούμε πάντα. Όχι μόνο μετά το καλοκαίρι, πάντα καλά σαμπουάν. Και καλά σαμπουάν βρίσκουν μόνο στα κομμωτήρια οι πελάτησες. Αυτό πρέπει να το δείτε. Εγώ όταν βλέπω κάποια κοπέλα στον δρόμο, καταλαβαίνω αν βάζει σαμπουάν από το σούπερ μάρκετ ή από το κομμωτήριο. Περάτε ακριβώς νομίζω ότι την ώρα αμέσως, το μάλλον, αμέσως και μάλιστα και τι μάρκα σαμπουάν χρησιμοποιεί μπορώ να καταλάβω και εντυπωσιάζονται οι γυναίκες όταν τους το λέω αυτό το σαμπουάν χρησιμοποιεί. Και μάσκες μαλλιών οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα προϊόντα όπως μετάξια, σιλικόνες και όλα τα άλλα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν να είναι ποιοτικά. Πρέπει λίγο να βάλουν το χέρι στην τσέπη περισσότερο και να μην νομίζουν ότι ένα σαμπουάν, οτιδήποτε οικονομικό μας κάνει δουλειά, μας καταστρέφει τα μαλλιά και μετά πρέπει να δώσουν πολλά περισσότερα χρήματα για να τα επαναφέρουν και αν θα τα επαναφέρουν στην πρώτερη κατάσταση. Γι' αυτό βλέπουμε ότι η κερατίνη πλέον είναι ένα προϊόν το οποίο στα κομμωτήρια είναι πάρα πολύ δημοφιλές, αλλά είναι και πάρα πολύ ακριβό. Αν είχαμε πρόληψη πριν και χρησιμοποιούσαμε καλά σαμπουάν στα μαλλιά μας και καλά προϊόντα, δεν θα φτάναμε στο σημείο να είναι τόσο απαιτητικά τα μαλλιά για να βάλουμε κερατίνη, που είναι ένα αρκετά κοστοβόρο για να το κάνει μια πελάτησα. Πάμε λοιπόν στις δράσεις. Νέα χρονιά ξεκινάει, μπαίνουμε στις 2023. Τι ετοιμάζετε να κάνετε, τι περισσότερο? Ο στόχος μας είναι πλέον να πάμε πιο δυναμικά στο εξωτερικό. Γι' αυτό το τμήμα των εξαγωγών επανδρώνεται περισσότερο με δύο καινούργια άτομα και ανθρώπους θα ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο για να φέρουν το μήνυμα της Κιάνα και κοντά στους... Δύσκολο. Δύσκολα, αλλά όχι ακατόρθωτο. Ο κόσμος, όλο τον κόσμο ψάχνει ποιοτικά προϊόντα και καλές τιμές. Νομίζω ότι έχουμε κάνει ήδη ένα βήμα. Εδώ και 10 χρόνια πηγαίνουμε σε εκθέσεις. Πάρα πολλοί από το εξωτερικό άνθρωποι μας έχουν γνωρίσει. Και μετά από 5-6 χρόνια, όταν σε βλέπουν
ότι υπάρχεις εκεί, μπορεί να μην έχουν ψωνίσει τίποτα, αλλά όταν σε βλέπουν ότι έχεις διάρκεια και υπάρχεις και υπάρχει το όνομα του Κιάννα και το λογότυπο της Κιάννα και το βλέπουν, μετά εμπιστεύονται. Γι' αυτό βλέπουμε ότι τώρα έρχονται πάρα πολλά μηνύματα από χώρες του εξωτερικού. Χθες ήρθε από τη Γαλλία, προχθές από τη Γερμανία, από εταιρείες που θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας. Έχουμε τα καλύτερα. Να είστε καλά. Και εσείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία.